Επιστροφή λοιπόν. Μέρος δεύτερο, θα προσπαθήσω τώρα εγώ να τον καλέσω τον Γιάννη, τον Live2. Έλα ρε Μανώλη, έλα ρε Μανώλη, ρε φίλε μου. Καλησπέρα και πάλι. Καφενείο τρελό. Εν τω μεταξύ έχει πλάκα να ακούς κοινές ιστορίες από διαφορετικά άτομα, ξέρεις. Την οπτική του καθενός έχει πάρα πολύ πλάκα. Καλά, σαφώς, εννοείται ρε παιδί μου. Εντάξει, ο καθένας έχει τη γνώμη του. Και διαφορετικά διαφορετικός θα έχει ζήσει. Ναι, αυτό. Live to store, η φάση. Να απαντήσω εδώ πέρα στα παιδιά. Λοιπόν, τώρα μπήκαμε 2000 και πάνω. Οπότε χρονολογικά να τους πω. Live to store. Τι ακριβώς. Από πού θες να ξεκινήσω και πού να τελειώσω. Το store, φίλε. Πώς ήταν η εμπειρία του να έχεις graffiti shop? Βέβαια, ο Μέρλιν μπήκε πριν και λέει. Πέντε σπρέι, έπαιρνες, πέντε σου χάριζε. Ξέρεις τι γίνεται. Και εγώ σαν πελάτη θα πω, έπαιρνες πέντε σπρέι, έπιανε μια χούφτα βαλβίδες, έτσι. Πάρε! Κοίτα, να απαντήσω για αυτό το οποίο λες τώρα. Νομίζω ότι δεν ήμουν ο κατάλληλος άνθρωπος για να ανοίξω μαγαζί. Γιατί μπήκαμε φυλακή. Τώρα από εκεί και πέρα... η πολιτική δική μου ήταν εντάξει... Εγώ πώς μπορώ να βοηθήσω την γραφική κοινότητα. Δίνω τη δαλίδα την τζαμπάσκετα της αγόραζα, έτσι. Live to store. Καταπληκτικά. Εντάξει. Να σου πω μια ερώτηση που έκανε ο Wake χθες για σένα. Πώς ρε, ξέρεις, έμπαιναν όλες αυτές οι γενιές γραφιτάδων πιτσιρικάκια που τους μεγάλωσες. Τι ο ταξής γράφει τώρα. Γεια σου ρε, Κουάντο, γαμώτο μου. Συγγνώμη για το γαμώτο μου, αλλά Κουάντο, τώρα μορφή. Εκεί, καλών τεχνών. Ρε φίλε, πώς δίνεται όλο αυτό το πράγμα που ήσουν απέναντι και έσκαγαν κάποια πιτυρικάδες, σε κοιτούσαν απέναντι, που ήταν απέναντι εκεί το ταμείο και πήγαιναν πέρα τα σπρέ και λέγονταν γεια σου, καλησπέρα. Πώς βίωνες αυτό. Εντάξει, δεν ήταν... Εμένα με γέμιζε γιατί στην ουσία έδινε κίνητρο και σε άλλα παιδιά να βάψουν, έτσι. Και όσο μπορούσα και εγώ με τον τρόπο μου βοηθούσα σαν μαγαζί. Επιχειρηματικά δεν ήταν σωστό, έτσι, αλλά η εμπειρία όλη ήταν καταπληκτική. Καταπληκτική από την άποψη ότι έδινε το ένασμα να ξεκινήσουν και άλλα άτομα να κάνουν αυτό το οποίο εσύ αγαπάς. Έτσι. Αν με ρωτήσεις αν άξιζε η κίνηση επιχειρηματικά που έκανα το μαγαζί, επιχειρηματικά όχι, δεν άξιζε. Δηλαδή, ακόμα και σήμερα πληρώνω τα λάθη του τότε. Έτσι. Οπότε, αν βάλεις ότι το μαγαζί έχει κλείσει και έχουν περάσει τόσα χρόνια και εγώ συνεχίζω ακόμα το πληρώνω, δεν άξιζε. Αλλά άξιζε όλη αυτή η κατάσταση, οι γνωριμίες, οι άνθρωποι, τα παιδιά που ενηλικιωθήκανε, εγώ που έμαθα μέσα από αυτούς, αυτοί που μάθαν μέσα από μένα, μέσα από τα φεστιβάλ, μέσα από την πόρωση, μέσα από την ανταλλαγή απόψεων, μέσα από κάθε Παρασκευή, Ρήνο, πίνουμε μπύρες και γινόμαστε σκουπίδια και ο Λέξ με το φραπέ του όλη τη μέρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ και να λέμε ιστορίες. Τρομερό. Να σου πω, Λέξ έβαλε το όλο. Απλά όλοι ήταν το στέκι. Να το σωρίνω. Να το σμπήκε. Άστο, Ρήνο, άστο. Ήταν στέκι. Ήταν το σημείο συνάντησης για... την graffiti hip-hop κουλτούρα της πόλης, έτσι, και όχι μόνο. Πάντως, πολλοί ντρεπόμασταν όταν μπαίναμε. Εγώ ντρεπόμουν. Εντάξει, Μανώλη, ούτε και εγώ σε ήξερα, ούτε εσύ με ήξερες. Μετά στην πορεία το ξεπεράσαμε αυτό το πράγμα. Οπότε,
Σωστό. Εντάξει, είναι λογικό. Η πρώτη επαφή ήταν το όλο θέμα. Έτσι. Όπως και αυτό που το έλεγα προχτές εδώ πέρα στον Ηλία, στον Άινοατ, σαν σκηνικό, θυμάμαι που μου έχει μείνει πάρα πολύ έντονα το ότι όταν ήμουν εγώ πιτσιρικάς, αν μ' άφηνε σαν μαγαζί με σπρέι, κλέβαμε άπειρα σπρέι με τον Τζέισον. Και το αστείο ήταν ότι είχα μια-δυο φορές, πήγα και έπιασα δύο-τρεις πιτσιρικάδες που προσπαθούσαν να κλέψουν σπρέι. Δεν σου λέω ρε μάγκες, δηλαδή δεν υπάρχει λόγος. Να σου πω κάτι. Πόσα θες να σου δώσω, πόσα σπρέι χρειάζεσαι. Τρία. Πάρτα. Καταλαβες. Δηλαδή, αφού τα έκανα κι εγώ, καταλαβες, δεν ήταν να μου κλέψει. Τι να μου κλέψει, δύο σπρέι. Αν μου το έλεγες, θα σου δίνα πέντε. Καταλαβες. Οπότε, επιχειρηματικά ήταν δράμα η κατάσταση. αλλά... Να σου πω, μετά το φεστιβάλ, πώς προέκυψε. Το φεστιβάλ ήταν, κοίτα να δεις, όλη η φάση με το μαγαζί προέκυψε το ότι εγώ ήθελα να ασχοληθώ με το μαγαζί και να κάνω στην ουσία, στο λέω όπως το είχα στο μυαλό μου, στην ουσία να κάνω τη Θεσσαλονίκη ένα μικρό Βερολίνο, που δεν γίνεται. Θα μπορούσε να γίνει, υπάρχουν εμπόδια. Ούτε καν. Είναι οι Θεσσαλονικείς τέτοιοι μάλλον που δεν... καλά, και στην Αθήνα. Να μην δεν μπορούσα να κάνω την Αθήνα Βερολίνο. Εντάξει, να είμαστε... Απλά όχι, μπορείς να... να κάνεις τη σκηνή πιο δυνατή, πιο ενεργή και να υπάρχουν ακόμα πιο πολλά κίνητρα έτσι ώστε να βάψει ο άλλος. Φίλε, ο LOL γράφει ότι κι όμως έγινε. Δεν ξέρω πώς το έχει το νου του αυτός, αλλά πολλοί βίωσαν ότι όντως έφτιαξες μια τρελή σκηνή. Κοίτα, και έσκαγαν να σου πω, την αλήθεια, όντως έγινε μια τρελή σκηνή και ήταν ένα σημείο συνάντησης, ανεξαρτήτως των φεστιβάλ. Δηλαδή, όταν ας πούμε, ήταν ο Τζέρς και ο Ρούτς που κατέβαινε από Κοζάνη και θα συναντούσαν το LOL για να πάνε να βάψουν και τον Ίσον και τον Brain και όλους αυτούς, ναι, ήταν ένα τρελό σημείο συνάντησης. Καταλαβες, με αφορμή το μαγαζί και να πάρουν τα σπρέι και μετά να πάνε να βάψουν. Ο Ικουάντο λέει το πρώτο Ζήμερ στη Θεσσαλονίκη, λέει βάζει. Ο Ικουάντο. Ικουάντο, κράιπ, κέικ. Δεν θυμάμαι ποιος άλλος. Ποιος, α, καλά, Τζέρς παντού, έτσι. Τζέρς μεγάλη μορφή και... Ρότζερ. Μπράβο, ναι. Εντάξει, Live2 τώρα σημείο συνάντησης και ανταλλαγή απόψεων. Ένωμα της φάσης. Και οργάνωση για να πάμε την Κυριακή να βάψουμε. Πώς ήταν η φάση με τα Meeting of Styles? Κοίτα, γενικά, να δεις τα Meeting of Styles. Κοίτα, προϋπήρχε ήδη ένα μαγαζί στη Θεσσαλονίκη με γραφίτι, το οποίο το είχε ένας Ελληνογερμανός, το οποίο μας βοήθησε και αυτός πάρα πολύ, έτσι, μπράβο, ναι. Και στην ουσία, επειδή ήταν Ελληνογερμανός, πήρε την πρωτοβουλία να κάνει το πρώτο Meeting of Styles, παιδί μου. Λόγω των ατόμων που γνώριζα εγώ τότε στη παγκόσμια, μπορείς να πει, σκηνότητα, γίνανε κάποιες κρούσεις για εμένα στον μεγάλο τον οργανωτή, να το πω έτσι. Και επειδή δεν ήταν επιτυχημένο, ήταν επιτυχημένο στα πλαίσια του graffiti, έτσι, δηλαδή μαζευόμαστε 100 άτομα και κάνουμε graffiti. Δεν ήταν να δώσουμε στον κόσμο τι είναι αυτό το οποίο κάνουμε. Ήταν μια, το 1-10, το ήταν το μάλλον εμείς τις Κυριακές που βάφαμε, μαζευόμασταν 10 άτομα, στην ουσία ήμασταν 100 και κάναμε ένα φεστιβάλ. Αλλά σκοπός του φεστιβάλ δεν είναι αυτό. Σκοπός του φεστιβάλ είναι να βάλεις και άλλα άτομα μέσα σε αυτή την κουλτούρα και την κοινότητα. Να διαδώσεις αυτό το οποίο κάνεις, έτσι. Οπότε δεν θεωρήθηκε επιτυχημένο η πρώτη χρονιά. Υπήρχαν και κάποιες άτυπες κόντρες τότε, γραφιτάδικες, όπως πάντα. Και δεύτερη χρονιά πήρα και το ανέλαβα εγώ. Που για μένα, στην ουσία, αν με ρωτήσεις, στεγνά και τυπικά, ήταν η πρώτη του χρονιά. Και έγινε τότε στο IKEA. Γραφίτι, live, ράμπες. Όλη η street κουλτούρα, μπορείς να πεις, μαζεμένη εκεί. Και πανελλαδικό κάλεσμα. Πάρα πολύ κόσμος εκτός Θεσσαλονίκης και από όλη την Ελλάδα.
Εγώ είχα Μπράβο, ναι. χαζέψει. Βέβαια, θεωρούσατε ότι έπρεπε να είσαι σε κλίκα για να βάφει ναι, τέτοια. Γιατί να σου πω την αλήθεια, εκεί πέρα είχα και μία κόντρα με τον Άψετ. Γιατί ήρθε, ο Άψετ ήταν πολύ καλός ζωγράφος και καλλιτέχνης. Ζωγράφος, συγγνώμη, Άψετ. Ήταν πάρα πολύ καλός καλλιτέχνης. Και όπως λέμε και στις κλίκες, ναι, πήγε και έβαψε στο χειρότερο κομμάτι του τοίχου. Επίτηδες. Πλάγια έβαψε πίσω. Τέρμα. Πιο δίπλα έβαψε το way. Αλλά αυτό ήταν συγκεκριμένα με τον upset. Σαφώς υπήρχαν οι κλίκες και σαφώς υπάρχουν και σήμερα οι κλίκες, έτσι. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, να σου πω για τον upset. Εννοείται. Μετά με τον upset γίναμε καλύτερη φίλη, έτσι. Να σου πω γι' αυτό. Εγώ είχα περάσει πίσω από τον upset που έβαφε. Και έβαφε με τον φίλο του, τον άλλον, ρε, πες τον, τον έχω ξεχάσει. Τον ναι, 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 μπράβο, τον έστωρα. Λοιπόν, και λέω, Αλάνια, τα σπάρε αυτό που κάνατε. Μια μάσκα, ναι, ναι, ναι. Μια μάσκα έφτιαχνε εκεί πέρα με κάτι μπλε, περίεργα. Τι να κάνουμε, λοιπόν, περίμενε, να σου απαντήσω. Για πες. Μισό λεπτό γυρνάνε, με κοιτάνε, ενώ τους έλεγα μπράβο. Δεν μου δίνουν σημασία και συνεχίζουν να βάφουν. Και λέω, δε ρε τι βλαμμένα, ρε, τι βλάκες είναι αυτοί, λέω. Και μπορεί να μην με άφηναν καν, ξέρεις. Ή μπορεί να είχαν τα θέματα, ξέρεις, να σκέφτονταν τα δικά τους. Κοίτα, εντάξει, όπως και σε όλες τις καταστάσεις, όπως και σε όλα τις μορφές τέχνης, μπορείς να πεις, πάντοτε υπάρχουν οι κλίκες, πάντοτε υπάρχουν αυτά. Ο τείχος δεν ήταν άπειρος. Ποιους το ρούσα εγώ, ήρθα και βάψαν. Εγωιστικό, ναι. Μη εγωιστικό, τι να κάνουμε. Εγώ το έκανα το φεστιβάλ. Εγώ το έκανα το φεστιβάλ. Εγώ επέλεξα για αυτούς που είναι να έρθουν να βάψουν. Καλός, κακός. Έπρεπε να. Εσύ, ρε φίλε, εσύ τι σκέφτηκες στην σύνθεση. Αυτό. Για περιέγραψε μας πώς έγινε ο τείχος. Για να μπορέσουμε να χωρίσουμε, να χωρέσουμε όλοι, έπρεπε να γίνει η σύνδεση του τείχου και να υπάρχει μια κίνηση. Οπότε να μην είναι ένα κομμάτι δίπλα στο άλλο. Οπότε να έχει κίνηση, ο άλλος να είναι πάνω, ο άλλος να είναι πλάγια, λοξά, κουτσά, στραβά. Νομίζω σε συνεννόηση με τον Jason το είχαμε κάνει και... Τον έχω σε Jason, κάνε το flow και πήρε τη σκάλα και εντάξει, εγώ, να μην ξεχνάς, μην ξεχνάς ότι εγώ έπαιρνε τρέχα και άλλα πράγματα. Δηλαδή σε κανένα meeting of styles με τον ορισμό του meeting of styles δεν μπορώ να πω ότι το ευχαριστήθηκα από την άποψη ότι εγώ ήμουν οργανωτής και... Επειδή ήμουν και μπιπ εδώ για να μην βρίσω, όπως μου έχεις πει, ήθελα όλα να περνάνε από τα χέρια μου, έτσι. Ναι. Για να έχουν και όσο το δυνατόν σωστότερο αποτέλεσμα. Δηλαδή, εντάξει, δεν μπορούσα και να βάψω και να δω τα live και ο ήχος είναι ok και οι ράμπες είναι ok και ναι, ο άλλος χτύπησε και ναι, όχι, πάμε να πάρουμε McDonald's και δεν γίνεται. Οπότε ναι, ναι, αυτόματα, άψογα, αυτόματα σε όλα τα meeting of styles, παιδί μου, στην ουσία μπορείς να πεις ότι η ευχαρίστηση δικιά μου ήταν τιμένη μετά σαν αποτέλεσμα από αυτό. Πώς οι καινούργοι ξεκίνησαν να βάφουν, πώς βγήκε ο τοίχος, αν περάσαν όλοι τους καλά, αν ήταν ευχαριστημένοι, αν εντάξει, τους περίσσευσαν και 10 μπουκάλια για να πάνε να βάψουν και ένα ακόμα τοίχο. Αν θα έρθει ο Χ ξένος, τότε ας πούμε, θυμάμαι, είχαν έρθει τα παιδιά οι Βούλγαροι και οι Κροάτες, ας πούμε, τους στηρίξαν κατευθείαν. Και δεν είχα και τη δυνατότητα να έρθουν άλλοι καλεσμένοι. Ο ECB που είχε βάψει, έκανε, σπούδαζε τότε στη Θεσσαλονίκη. Όχι, όλοι αυτοί ήταν καλεσμένοι που τους προσκαλούσα εγώ. Ο ECB ήταν ίδιο κρου μαζί με τον Έμι και ένα φίλο από εδώ Γερμανία. Και του λέω, δεν λες και στον ECB να έρθει. Α, οκ. Okay. Έλα, πώς λεγόταν ο άλλος, ρε εσύ. Όπου τους έχω ξεχάσει, ρε εσύ, Μανώλη. Ποιος, ο Νάσα... Καλά, ας πούμε, αυτοί ήρθανε με... Επειδή είχαμε γνωριστεί, νομίζω, κάπου αλλού. Και ο Ντάζ και τα λοιπά. Ας πούμε, μετά με τους Πόρνοσταρ ήρθαν οι Πόρνοσταρ, γιατί τους ήξερα εγώ προσωπικά, ας πούμε. Ο Στόχεντ. Που ήταν τότε φίλος με τον ECB, δηλαδή ήρθανε μαζί. Όχι, ο Στόχεντ ήταν σε άλλο, ήταν στη μαζί Χιλή. Μαζί με τον ECB ήταν και αυτός εκεί πέρα. Ήταν προσωπικά, πώς να το πω,
προσκλήσεις προσωπικές. Τα οποία είχα και είχα τη δυνατότητα, ας πούμε, να έρθουν να βάψουν, ξέρω. Εγώ είχα επικοινωνήσει με κάποιους άλλους πιο fame τότε γραφιτάδες Γερμανούς. Ας πούμε, μου είπαν, εμείς θέλουμε 1.000 ευρώ για να έρθουμε. Καταλαβες. Και επειδή ήταν όλα προσωπικά, δηλαδή ήταν ένα budget το οποίο έβγαινε... Okay, ο Δήμος έβαζε τη διαμονή, ένα ταξιδιωτικό γραφείο πλήρωνε τα μισά, τα άλλα μισά τα πλήρωνα εγώ, η σαμποτάζ είναι χι τα σπρέι, η μοντάνα ποιες ήταν τότε ρε παιδί μου, και πήγαινε, ξέρεις, λέγοντας. Δηλαδή ήταν από χορηγία σε χορηγία σε χορηγία σε χορηγία, okay, βγήκαν και καλύφθηκαν τα έξοδα των ξένων για να έρθουν ρε παιδί μου, ας πούμε οι Κροάτες, ο Λούναρ, και οι υπόλοιποι τα παιδιά έρχονταν με τρένο για να λακιστοποιήσουν τα έξοδα του οργανωτή, έτσι. Γιατί τότε, ας πούμε, είχαμε... Πώς? Ο αγαπημένος σου Meeting of Styles, μετά από τόσα χρόνια... Το αγαπημένο μου, νομίζω και... Συναισθηματικά θα έλεγα ήταν αυτό που έγινε στη Χιλής και... Στη Χιλής είχαμε το πρόβλημα ότι είχαμε δυστυχώς... Δεν μπορούσαμε να κλείσουμε το δρόμο όπως θα έπρεπε να κλειστεί ο δρόμος, αλλά νομίζω το καλύτερο για μένα ήταν κάτω στην πλάζα στην Αρετσού. Που είχε στην άπλα, είχε στη θάλασσα, είχε στους τοίχους, είχε αν κλείσει κάτω ο δρόμος, είχε στις ράμπες, είχε πολύ καλό line-up, πανελλαδικό κόσμο που είχε την όρεξη και την όθηση, ξέρεις, να βγάλει την πόρωσή του στους τοίχους, είχαν έρθει Pornostar που τότε ήταν... Πολύ μεγάλο όνομα στην γραφίτη κοινότητα. Ήρθε ο Ντάζ, ήρθε ο Νάς, ήρθαν όλοι αυτοί, ξέρω εγώ. Έγινε... Νομίζω ότι εκείνο ήταν το καλύτερο. Από άποψη τοποθεσίας, έτσι. Γιατί καταπληκτικό ήταν και τα 2-3 κτίρια που κάναμε, 2 κτίρια νομίζω, κάναμε στη Νεάπολη, έτσι. Ναι, 2 χρόνια έγινε στην Ελλάδα. Νομίζω ήταν η τρίτη στην Καλαμαριά και μετά, εφόσον ο Δήμος δεν στήριζε ούτε καν. Δηλαδή, είχε, ο Δήμος, σαν Δήμος, είχε το πιο δυνατό όπλο και δεν τον ένοιαζε. Δηλαδή, ο Δήμος Καλαμαριάς είναι ίσως από τους πιο τραγικούς Δήμους που υπάρχουν οπουδήποτε μπορεί να πάει το μυαλό σου. Γιατί είχε μια τρομερά μεγάλη κοινότητα γραφίτη και την πέταξε στα σκουπίδια, όπως μπορεί να την πετάει και σήμερα, έτσι. Γιατί, ας πούμε, μιλούσα με τον Τζέισον, θέλει ο Τζέισον να κάνει κάτι μελλοντικά. Δεν είναι μέσα από το Δήμο. Ο Δήμος δεν υπάρχει πουθενά. Και απλά βρέθηκε ο Δήμος Νεάπολης, επειδή ήταν πιο... Ήταν ο Link τότε, ένας γραφιτάς, ο οποίος ήταν εγχωμένος στο Δήμο και μου λέει, Γιάννη, όχι, θα το στηρίξει ο Δήμος. Και επειδή ήταν λίγο πιο νέοι σε ηλικία οι άνθρωποι και είχαν και ένα πολυχώρο νεότητας, δηλαδή κάναμε, δώσαν τα κτίρια, βοήθησαν όσο δεν πάει, κάναμε έκθεση, ράμπες, να μεταφορείς, ιστορίες, να πάνε να πάρουν νερά, χυμούς. Καταπληκτικό, ας πούμε, έτσι. Που όλοι οι Δήμοι στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, που είναι στα δυτικά, θεωρούνται περιθωριοποιημένοι και ένας Δήμος περιθωριοποιημένος έκανε το πιο δύσκολο. Έτσι. Και ο Δήμος που θεωρείται ο Δήμος Καλαμαριάς ένας πιο πλούσιους Δήμους, ούτε καν. Μαύρα μεσάνυχτα. Καταλαβες. Δηλαδή θυμάμαι και με το που έπαιρνα την άδεια έχει ισχύ από τότε ως τότε. Ξέρεις και τότε κι εγώ σαν πιο πιτσιρικάς δεν θα βρίσω πάλι. Ήθελα να του πω τι λες ρε μάνα. Πούμε. Δηλαδή σε πιο... Δηλαδή όχι το αυτοκίνητό σου. Θα έρθω και τα καταστρέψω όλα, θα τα βάψω όλα. Καταλαβες. Αλλά εντάξει, δυστυχώς έτσι είναι η φάση, ακόμα και σήμερα. Ναι. Δηλαδή και αυτό ήταν το ότι δεν είχε τη βοήθεια στα βοήθεια από δήμους ή οτιδήποτε. Ήταν πιο πολύ προσωπική να φέρεις τον κόσμο κοντά. Και απλά ο Δήμος Νεάπολης ήταν αυτός που δραστηριοποιήθηκε και σου έκανε λίγο τη ζωή πιο εύκολη. Έτσι, δηλαδή τώρα ας πούμε κάτω στην πλάζα Ρετσούς, ο υπεύθυνος της πλάζα Ρετσούς θέλε μίζα. Επειδή εκείνη τη χρονιά είχε μπει η Calvin Klein χορηγός και εγώ έπρεπε να φτιάξω ένα δίχο για την Calvin Klein που έδωσε 2.000 τα οποία τα πήρα μετά από 6 μήνες. Έτσι, ήθελε μίζα επειδή είδε ότι είναι η Calvin Klein μέσα και ήθελες τώρα να πας να... Τι να ακριβώς να κάνεις. Καταλαβες.
Οπότε, εντάξει, ας πούμε, αυτές τις δυσκολίες πολύ λίγοι τις ξέραν, αλλά εντάξει, σημασία έχει ότι έγινε και όπως είπε και ο Λόλα, ας πούμε, πριν, όντως κάτι έγινε πραγματικά, ας πούμε. Μετά, ας πούμε, πήρα την πρωτοβουλία μαζί με τον άνθρωπο που έκανε το Battle of the Year, το breakdance, τον ετήσιο, το θεσμό του χορού, ας πούμε, να κάνουμε το Battle of the Best, που ήταν διαγωνιστικό, που εκεί πέρα ήταν καθαρά 100% πρωτοβουλία δικιά μας. Δεν είχε χορηγή, καλύβαν τα σπρέι, ας πούμε, και τα flyer. Καταλαβες. Καλά, ήταν άλλη τρελή εμπειρία κι αυτή. Ναι, γράφει και σπάει. Δηλαδή, ας πούμε, πέζε... το Battle of the Best ήταν... Αυτό προήλθε από μια ιδέα του... Τι θα γίνει με τα ονόματα, ρε γάμωτο. Είχα δει ένα DVD του... Ελληνογερμανός, είναι τρομερά. Θα το γράψει κάποιος τώρα στα comments, από Βερολίνο. Παλιός γραφιτάς της σκηνής στο Βερολίνο. Και είχε κάνει το... Δώσε μισό να πάρω το DVD. Μισό. Ο κόμμα, ρε φίλε, αυτός το γραφικό με το... Ο Σούκε, γιατί ο Σούκε ήταν... Ο Σούκε, λέει ο Σαέ, ο Σούκε. Ναι. Λέει ο Σαέ, ο Σούκε. Μπράβο, ο Σούκε. Λέγανε Ελληνογερμανός είναι. Στο Βερολίνο, πολύ χωμένο στην γραφίτη κοινότητα του Βερολίνου και είχε έρθει διακοπές και μας είχε δώσει τα χάρτου Μπέρν, νομίζω, ρε εσύ. Α, γι' αυτό είχε έρθει με το Ριού, ρε φίλε, και είχαν βάψει Σαλονικά. Ναι, το γράφει και ο Λόλο ότι είχε έρθει με το Ριού, όντως, παλιά είχαν. Και Αθήνα, νομίζω. Το οποίο μέσα στο DVD μαζευόντουσαν σε ένα πάρκο στο Βερολίνο και κάνανε battle. Α, οκ. Καταπληκτική ιδέα. Οπότε, για να δώσεις και ένα κίνητρο, ο νικητής κερδίζει 100 σπρέκ. 100 κέρδιζε 100 σπρέκ. Τώρα θα σε γελάσω. Έκλεισε η μπαταρία, έπεσε γι' αυτό. Πάικ, πόσο... Για γράψε μας λίγο πόσα κέρδισες, ρε φίλε. Και αυτό ήταν εξίσου πάλι τρομερό και καταπληκτικό, γιατί έφερνες στην ουσία την παράνομη σκηνή του γραφίτι σε διαγωνιστικό επίπεδο. Και παράλληλα έβαζες τον κόσμο... 100 σπρέι. 100 ήταν, μπράβο ρε Σπάικ. Νομίζω και κερδίσει ο Σπάικ μια χρονιά. Κερδίσει, εννοείται. Το δεύτερο. Κοίτα, δεν έχω το... Πρέπει να ανοίξω λάπτοπ για να θυμηθώ τα τέτοια. Νομίζω το πρώτο είχε γίνει στο Μήλο. Τέλος πάντων, δεν χρειάζεται τώρα τα έτσι τοποθεσίες. Ναι, είχε γίνει, είχα έρθει σε αυτό. Το πρώτο είχα έρθει. Τώρα από εκεί και πέρα, ας πούμε, το ότι είχες μέσα σε 3 λεπτά να κάνεις style. Εγώ έπρεπε να το σβήσω μετά, έτσι. Εγώ, χαμάλι. Με το άσπρο, το οποίο έχει με τα γόσνα εκεί πέρα. Με την κρύα, το σβήσε. 3 λεπτά style, 2 λεπτά νομίζω ήταν throw up και μετά έπρεπε να κάνεις και tag. Έσκαγες με τη βυσινή τη φορμίτσα, μπράβο, φίλε, και έσβηνε. Αυτή τη βυσινή τη φορμίτσα, ρε φίλε. Σ' όλα. Και ήταν καταπληκτικό, γιατί στην ουσία σε έβαζε στο τέτοιο να βγεις να βάψεις έξω στο βράδυ στην πόλη. Οπότε, ναι, ρε, μετά... αλλά όχι, υπήρχε το νόμιμο της Θεσσαλονίκης, απλά τώρα όταν ανεβαίνανε τα παιδιά από την Αθήνα που ήταν πιο μάχημοι στον ΠΟΜ, ξέρεις, υπήρχε και μια καταστροφή με την καλή έννοια πριν το Battle of the Best και μετά το Battle of the Best. Οπότε η πόλη έπαιρνε μια αναζωογόνηση, ρε παιδί μου, και βλέπεις καινούργια bombs, καινούργια τέτοιο. Πήγε ο Spike με τον άλλο και βάψανε εκείνο. Πήγε ο Άπηδη τώρα, έτσι. Που εντάξει, τώρα εν μέρη πλήθα, πώς λέμε, η καταστροφή. Μια όμορφη καταστροφή, με ασημένια, bomb, stacks, τα πάντα. Καταπληκτικό. Και σαν ένα τελευταίο που έκανα νομίζω 3 ή 4 χρονιές και ένα ακόμα φεστιβάλ στο κάμπινγκ του Αρμενιστή, που έστεινα κάποιους επιπλέον ξύλινους στίχους. Και εκεί πέρα ήταν στην ουσία να ευχαριστηθούν όλοι, να πιούμε μπύρες, να γίνει χαβαλές.
και να βάψουμε και να κάνουμε μια φωτιά. Ήταν να έρθω και εγώ μια φορά με τον Wake και τρακάραμε στην, έξω από την Κατερίνη. Αλλά, και δεν ήρθαμε τελικά. Αλλά μετά από όλα αυτά, νομίζω ότι το Live2 Store, γιατί έτσι ξεκίνησε η συζήτηση, γιατί το Live2 Store έκανε τα φεστιβάλ, δηλαδή εγώ, πιστεύω ότι βοήθησα στο να εγώ και εσύ να έρθουμε πιο κοντά, εγώ και άλλοι άνθρωποι να έρθουμε πιο κοντά και να είμαστε σε αυτό το οποίο κάνουμε σήμερα και βάλαμε κι εμείς ένα λιθαράκι στο χώρο του γκραφίτι. Όχι ότι κάναμε πολλά. Το Color Your Life... Κανένας δεν έχει κάνει πολλά. Όλοι έχουμε βάλει λίγο και από κάτι, έτσι. Σωστό, σωστό. Είναι ότι είμαστε θεοί. Κανένας δεν είναι θεός. Απλά έχουμε βάλει όλοι ένα μικρό λιθαράκι για αυτό το οποίο αγαπούσαμε, αγαπάμε. Εντάξει, εσύ είσαι πιο ενεργός. Εγώ έχω πάει στην άκρη, δεν είμαι τόσο ενεργός πλέον στο γκράφιτι. Οπότε... Θα ξαναγίνεις, φίλε. Ναι, μου λείπει πάρα πολύ, αλλά δυστυχώς λόγω χρόνου δεν έχω τη δυνατότητα να πάω να το κάνω όπως το έκανα και προτιμώ, ας πούμε, να κάθομαι να ζωγραφίζω χαρτί και τα λοιπά και τα λοιπά. Τη Νέα Υόρκη, ξέρεις τι φάση παίζει. Πες. Λοιπόν, είναι το Tough City το ατζίδικο. Mm-hmm. Θα το ξέρεις γιατί είναι αρχαίο το ατζίδικο. Του ήταν αυτό νομίζω, αλλά τέλος πάντων για συνέχισε. Νομίζω ότι δεν ήταν το ΣΥΜ, τέλος πάντων. Αυτό έχει ένα yard εκεί πέρα, από πίσω, και έχουν φτιάξει ένα τρένο, μία ρέπλικα και κάτι τυχάκια και κάτι ράγες. Και πας και βάφεις με ραντεβού. Και έχουν σκάσει τώρα όλοι οι συνταξιούχοι writers των 70s, 80s και τέτοια, και βάφουν όλοι ασταμάτητα. Βάφεται μια-δυο φορές τη μέρα το τρένο. Και απλά πρέπει... Όταν το βάψεις, να βάλεις γύρω-γύρω ασημί, σαν να είναι το τρένο, και τα παράθυρα μαύρα, όπου δεν είναι το κομμάτι. Okay. Και φίλε, ένα barbecue, ετοιμάσου, πριν πάρουμε σύνταξη, θα φτιάξω εγώ τέτοιο σκηνικό, εδώ στην Αθήνα. Ζήλεψα πάρα πολύ, γιατί μαζευτήκανε τώρα, πριν κανένα μήνα, 1,5-2, δεν θυμάμαι, στα Βασιλικά, στον Άψετ. Μαζεύτηκα 20 άτομα και μετά μου στείλαν φωτογραφία και τα λοιπά, και επειδή ξέρω ότι με μελετάνε όλοι τους, μακάρι να μπορούσα να ήμουν εκεί, καταλαβες. Ναι, και εγώ με το Wake τα ίδια. Δηλαδή ήταν καταπληκτικό, ας πούμε, το σκηνικό. Εντάξει. Εντάξει, όχι, είναι καταπληκτικές αναμνήσεις, αγάπη. Πολύ το καλύτερο είναι τα άτομα τα οποία είχα τη δυνατότητα και γνώρισα μέσα από αυτόν τον χώρο, οι φιλίες, η ανταλλαγή απόψεων, ιδεών. Είναι καταπληκτικό. Πάντως, το lifestyle που είχες τότε, νομίζω εξακολουθείς να το έχεις και τώρα, απλά σαν τα του ατζής πλέον. Δηλαδή και πάλι ταξιδεύεις, και πάλι έχεις τη ζωγραφική, και πάλι μπλέκεις με διοργάνωση, και όχι, πάλι έχεις κάτι. Δεν έχω μπλεκτεί, να σου πω την αλήθεια, και πολύ δύσκολο να μπλεκτώ. Ναι, εντάξει. Απλά μπορείς να πεις ότι αυτό το οποίο έκανα στον τοίχο, σε εισαγωγικά, το μετέφερα στο δέρμα. Έτσι. Γι' αυτό, ναι. Μπορείς να πεις έχω και αυτό το style που έχω στο τατού. Εντάξει. Τελείως διαφορετικά σκηνές. Προσέγγισε. Ναι, και τελείως διαφορετικές. Τελείως διαφορετικές σκηνές. Στο γκράφιτι ήμασταν λίγο πιο άθωοι, ξέρεις. Μάλλον αν ποιος πάτησε το κομμάτι του ενός με του άλλου. Τώρα στο τατού είναι... Πάταμε ένα σπατό. Για να ανέβω στον κρεμό. Εντάξει, άλλη φάση, άλλη κατάσταση. Εντάξει, εγώ προσπαθώ να είμαι σε αυτό το οποίο κάνω και ό,τι μπορώ να κάνω, το κάνω. Ούμπα. Λοιπόν, θα σε ρωτήσω κάτι άσχετο, θα ξαναπάω πίσω, να μου πεις πώς σου είχε φανεί το Color Your Life, το φεστιβάλ μας, μιας και ήσουνα ο leader των φεστιβάλ, φίλε. Για πες. Μιας και ήσουνα ο leader των φεστιβάλ, δηλαδή δεν πήρα ποτέ feedback από σένα, νομίζω, δεν θυμάμαι, αλλά ξέρεις, μετά από τόσα χρόνια, γιατί έχουν περάσει 12 χρόνια, θα ήθελα να ακούσω από σένα συγκεκριμένα... την άποψή σου για τη φάση που λιώσαμε εμείς εκεί πέρα.
Και λέμε δεν το ξανακάνουμε. Κάνω ένα φεστιβάλ και εσείς που κάνατε το Color Your Life και ο Upset με τα παιδιά από τη Γκέρκυρα που κάνατε το ΠΑΧ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κουμαντάρεις 100 τώρα βλάκες γραφιτάδες. Ένας κουμαντάρης ο οποίος ξέρει, α, όχι, θέλω το άσπρο, α, θέλω το τέτοιο, γιατί το πινέλο, γιατί το άλλο, γιατί... Ξέρεις, ο καθένας λέει το κοντό και το μακρύ του, έτσι. Και όλοι είναι καλλιτέχνες. Και απλά τώρα λες εσύ να τον βρίσω, να μην τον βρίσω. Τι να κάνω. Νομίζω καταπληκτικές και η δικιά σας προσπάθεια και του Upset. Γιατί η δικιά σου συγκεκριμένα ήταν κάτι πρωτόγνωρο, γιατί δίνατε και ένα χρηματικό έπαθλο. Το οποίο αυτόματα έδινε στο ένασμα να υπάρχει ένας ανταγωνισμός, καλός ή κακός, έτσι ώστε να προσπαθήσουν όλοι ακόμα παραπάνω. Τα κίνητρα των γραφιτάδων δεν ήταν αγαθά, ήταν με βάση το χρήμα. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα είχες, εσύ θα έκανες ένα φεστιβάλ Color Your Life χωρίς χρηματικό έπαθλο και θα έχεις όλη αυτή τη στήριξη. Καταλαβες. Γιατί όλοι ήταν τότε, εγώ δεν συμμετείχα, αλλά τότε όλοι ήταν... Ήσουν guest, ήσουν guest, άρχοντας φίλε. Τι είναι να έρθω να συμμετέχω τώρα, ποιος θα με κρίνει. Το ίδιο είναι και με το τατού, έτσι. Δηλαδή, τι να συζητήσουμε τώρα, εντάξει. Εγώ το βλέπω έτσι, εσύ το βλέπεις αλλιώς. Τι να κάνουμε τώρα. Εσύ βάζεις γκρι, εγώ βάζω κόκκινο. Δηλαδή, και δεν μπορεί να κρίνει κανένας, ούτε ο ιστορικός τέχνης, ούτε ο ζωγράφος, ούτε ο καλύτερος, κανένας. Οπότε, νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολη η προσπάθεια που κάνατε, γιατί είχατε και lives και ήταν σε παραθαλάσσιο τουριστικό μέρος και προσέλευση από τουρίστες και παραπάνω κόσμο. Και πολύ δύσκολο να οργανώσεις τώρα όλους αυτούς τους γραφιτάδες, έτσι. Δηλαδή, νομίζω ότι ήρωες. Παρ' όλα αυτά, ξέρεις πόσος κόσμος έφαγε επιστόλα και δεν πληρώθηκε. Η σαμποτάζ, 2.500 σπρέι που μας έδωσε, πήρε μόνο την προκαταβολή, φίλε, από το Δήμο και Λούις. Ξέρεις τι γίνεται και στα δικά μου τα φεστιβάλ, ας πούμε, που έκανα, λόγω του ότι είχα το μαγαζί, έβαζα εγώ τα 2.000 των μεταφορικών των ξένων και αν τυχόν τα έπαιρνα, τα έπαιρνα. Αν δεν τα έπαιρνα... Οπότε αυτός ο οποίος έρχεται και συμμετέχει σε ένα φεστιβάλ, θα σου λέει εγώ θα πάω εκεί πέρα, κλέψω και 10 σπρέι, θα κάνω και την κομματάρα μου, θα έρθει και πίσω η κοπελίτσα μου, ωραία ζάχαρη θα με ζούνε και άλλοι 5, μια χαρά καταλαβαίνεις. Και ο άλλος τώρα, εσύ ο Μανώλης τρέχα εκεί πέρα που ο άλλος θέλει ένα πινελάκι και ένα ξύλο και ένα... Τέτοιο και υδρωμένο τώρα και λες τι λέει τώρα, ρε γάμο, τι λέει ο μάνα, ας πούμε, καταλαβες. Εντάξει, εσύ και εσείς και όλοι όσοι κάναν φεστιβάλ, ας πούμε, νομίζω ότι είχαν πιο αγαθά και καλά κίνητρα για να φέρουν την κοινότητα και την graffiti σκηνή πιο κοντά. Βέβαια, πάντα τα άκουγες λίγο, πάντα τα άκουγες. Ό,τι και να έκανες, πάντα δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Είναι έτσι η φύση μας, ρε φίλε. Οπότε, τι να κάνεις. Δηλαδή, τι να πεις τώρα στον άλλο, να μπεις στη διαδικασία να εξηγήσεις, να πεις αυτόν που θα κράξεις, θα σχολιάσεις και θα όλο αυτό το σκηνικό. Κάντο εσύ. Άντε, του χρόνου έλα και κάντο εσύ. Άρθω εγώ να πιω εγώ τα τσιμπούρα μου. Καταλαβες. Στο Βόλο. Κάντο εσύ. Εντάξει, είναι... οποιαδήποτε κίνηση γινόταν, νομίζω, είναι... Δεν αξιολογώ αν αυτός που την κάνει θέλει να βγάλει κάποιο αλφα κέρδος. Νομίζω οποιαδήποτε κίνηση και να γινόταν μέχρι και εκείνα τα χρόνια, δηλαδή εγώ θα το πάω μέχρι το 10 στην Ελλάδα, γιατί μετά νομίζω δεν είχε άλλα. Πολύ λίγα φεστιβάλ έχουν γίνει. Ήταν για να φέρουν όλη την κοινότητα κοντά. Αυτό το οποίο αγαπάμε ίσως γιατί ήμασταν και πιο ενωμένοι τότε, έτσι. Δηλαδή, επειδή ήταν οι πρώτες φουρνιές γκράφιτι στην Ελλάδα, λόγω συγκυριών, λόγω Live2 Store, λόγω του Μανώλη, λόγω του Ντίμερ, λόγω του Αρτέμι, λόγω του Τζέισον, μας έφερνε πιο κοντά η όλη φάση, να γνωριστούμε λίγο καλύτερα. Έτσι, οπότε ήταν λίγο πιο... Δηλαδή ήθελες να φτιάξεις ένα πυρήνα με ανθρώπους για να
προχωράει αυτό το οποίο λέγεται graffiti. Τις δυσκολίες του φεστιβάλ ή τις δυσκολίες αυτό που κάνεις εσύ σήμερα μέσα του imaginary room, έτσι, τις δυσκολίες, ας πούμε, του upset που ζει, παράδειγμα, από το graffiti, τις ξέρετε εσείς οι ίδιοι. Είναι οι ίδιες δυσκολίες που μπορείς να πεις ότι, όπως έκανες το Color Your Life, αντί να έχεις 100, έχεις 20 παιδιά και πρέπει να οργανώσεις μια άλλη φάση και να τρέξεις και να καλύψεις τις ανάγκες σου κτλ. Κτλ. Εντάξει, είναι διαφορετικά, νομίζω, γιατί και σας άκουσα και στις προηγούμενες συζητήσεις που είχατε και με τα άλλα τα παιδιά. Νομίζω ότι τότε ήταν οι αρχές της όλης φάσης. Και γι' αυτό, ας πούμε, μπορούμε να πούμε ότι μέχρι ένα χρονικό διάστημα, μπορεί ακόμα και σήμερα, εντάξει, εγώ έχω φύγει εκτός Ελλάδας, υπάρχει αυτή η ένωση. Γιατί το κοινό στοιχείο είναι το γραφίτι. Ναι. Καταλαβες. Οπότε, είμαστε λίγο πιο αγνοί όταν μιλάμε γι' αυτό και μεταξύ μας. Άσχετα τις δυσκολίες και τις κλίκες και τα όλα τα πράγματα. Δηλαδή, υπάρχει η γκράφιτι σκηνή, υπάρχει όλη αυτή η κατάσταση, απλά υπάρχει πλέον διαφορετικά από όσο την ξέραμε εμείς, γιατί έχουν αλλάξει τα πράγματα, οι γενιές, οι άνθρωποι, η νοοτροπία, το ίντερνετ. Καταλαβες, δεν στέλνω γράμμα. Εγώ τώρα, εγώ με σένα είμαι σε ένα κινητό. Δεν βρει να σου στείλω γράμμα. Οπότε είναι όπως έχουν αλλάξει όλα στις κοινωνίες, έχει αλλάξει και αυτό, έτσι. Εν τω μεταξύ, ρε φίλε, γράφει ένας Δημήτρης Πρέντα. Έχω την αίσθηση ότι είναι ο Σόεμ από FSB. Εσύ είσαι, φίλε. Δεν ξέρω αν τον θυμάσαι εσύ, Γιάννη, από παλιά. Ναι, το ξέρω το Σόεμ. Έχω την αίσθηση από το Facebook του ότι είναι αυτός ο τύπος. Δεν το έχω χρόνια να το δω το Σόεμ. Εντάξει, το κακό είναι ότι δεν γίνονται πλέον τέτοιου είδους πράγματα. Καταλαβαίνεις. Ναι. Δηλαδή, αυτό είναι το πιο δυσάρεστο. Και δεν ξέρω αν, εντάξει, πολύ ευχαρίστως να θα γίνει ένα φεστιβάλ να μπορέσω να κατέβω. Αλλά το θέμα είναι να δραστηριοποιηθούν όλοι. Αλλά πλέον όλοι μας έχουμε διαφορετικά ωράρια, διαφορετικά πράγματα που κάνουμε. Οπότε ίσως είναι καλά, μία στο τόσο μπορεί να γίνει. Αλλά δεν γίνονται πλέον τέτοιες κινήσεις. Ναι, σπάνια, πολύ, σπάνια. Είναι μικρές. Είναι πολύ, ας πούμε, από Θεσσαλονίκη και μη, ότι όσο ήταν το Live2 Store, υπήρχε ένας πυρήνας, μία σκηνή, ένα μαγαζί, ένας άνθρωπος που τρέχανε αυτά τα πράγματα. Εντάξει. Δεν υπάρχει. Γίνονται μεμονωμένες προσπάθειες, αλλά είναι μικρότερες σε κλίμακα και πλέον είναι πιο δύσκολο για πάρα πολλούς λόγους. Δηλαδή και Αθήνα που είχα κατέβει με το Jason και τον Upset και άλλα παιδιά τότε στο Meeting of Styles στην Αθήνα, δεν είχε καμία σχέση με Meeting of Styles. Ναι, ίσως ο λόγος είναι γιατί ο διοργανωτής ήταν bomber. Όταν ένας ο οποίος δεν είναι legalas διοργανώνει ένα φεστιβάλ. Μα δεν είναι θέμα. Νομίζω ότι εγώ δεν το πάω από την άποψη legalas ή μη legalas. Κάνει graffiti. Χωρίς να ρίχνω ευθύνες. Δηλαδή το μέρος που έγινε ήταν καταπληκτικό. Απλά δεν υπήρχε καμία προσέλευση. Δηλαδή ήρθε ο κόσμος που ασχολείται με τον graffiti. Το φεστιβάλ, το graffiti δεν το κάνεις για να περάσουμε εμείς 100 καλά. Είναι για να διαδώσεις το graffiti. Το να περάσουμε εμείς καλά, μαζευόμαστε 50 άτομα και βάφουμε. Και περνάμε καλά, παίρνουμε πύρες, σπρέι και βάφουμε. Κάνουμε και barbecue. Λοιπόν. Βαρέσει πολύ συζήτηση μαζί σου. Ναι. Λοιπόν, για ρίξε λίγο για τα tour, φίλε. Ρωτάει εδώ ο Think, λες και δεν ξέρει εδώ μεταξύ. Ο Think. Ναι, γεια σου ρε, Think. Πώς προέκυψε η φάση με τη Ζυρίχη και γενικά η φάση σου με το τατού. Η φάση μου με το τατού. Η φάση μου με το τατού με όθησε η γυναίκα μου.
και ασχολήθηκα με το τατού. Η φάση της Ζυρίχης ήταν ο καιρός να αλλάξω τη ζωή μου και να φύγω από τα σκατά που έτρωγα στη Θεσσαλονίκη και είχα τη δυνατότητα να αλλάξω και να φύγω. Και έφυγα. Τέλεια. Εντάξει, δεν είναι εύκολο η μετανάστευση, όπως και δεν είναι εύκολη και η μετάβαση στο να μάθεις και να ξέρεις και να μπορείς να κάνεις τατού, έτσι. Δηλαδή υπάρχει μεγάλο μεταβατικό στάδιο και παράλληλα να απορρίψεις την νοοτροπία και τη λογική που είχες στο γκράφιτι. Γιατί δεν έχει καμία σχέση. Όσο έχεις τη λογική του γκράφιτι στο μυαλό σου, δεν υπάρχει τατού. Είναι στεγνά τα πράγματα. Μπορεί να υπάρχει συνδυασμός. Βάζω τα στοιχεία μου από το γκράφιτι στο τατού, αλλά όσο μιλάμε για ένα τελείως άλλο πράγμα. Καταλαβες. Οπότε είναι τελείως διαφορετικό. Εντάξει και... Τι να πω. Εμένα μου φαίνεται συγκλονιστικό που με παιδιά που έβαφες, που συνεργαζόσαν σε τοίχο, τώρα τους καλείς και συνεργάζεστε στο στούντιο. Δηλαδή όταν βλέπω να σκάει Ρίνα, ξέρω εγώ, Αμόκ, οποιοδήποτε Ζυρίχη, ρε φίλε, νιώθω ότι είναι το Live2 Store, το The Burning Kite Tattoo, είναι το Live2 Store, ρε φίλε. Εντάξει. Κάπως έτσι το νιώθω. Κοίτα να δεις. Μπορείς να πεις ότι επειδή είναι πάρα πολύ ψηλά η σκηνή του τατού στην Ελλάδα και εμπλέκονται και πάρα πολλοί γραφιτάδες μέσα κτλ. Όταν γνωρίζεις κάποιους ανθρώπους που είναι πάνω απ' όλα καλοί σαν άνθρωποι, άσχετα από το... τα τούτου, είναι καλοί σαν άνθρωποι. Και δεύτερον, τους γνωρίζεις και μέσα από την τατού σκηνή, γιατί όχι, να μπορέσεις να τους προσκαλέσεις στην ουσία, να τους δεις, να πεις μια μπύρα, να δεις τι κάνουν, να δεις τι κάνουμε κι εμείς, έτσι. Και να υπάρχει μια, πώς να το πω, μια όμορφη ατμόσφαιρα. Διάδραση. Μια διάδραση. Εντάξει, είναι ευχάριστο. Δηλαδή τώρα είπες, ας πούμε, για το Ρίνο ή για τον Αμόκ, για τον Άλεξ. Δηλαδή έρχονται φίλοι, ας πούμε, ο Destroyer, ο Δημήτρης από τη Λάρισα, που ναι, μεν είναι, δεν είναι όλοι γραφιτάδες, αλλά δεν πάβει να είναι καλοί άνθρωποι, καλοί καλλιτέχνες, φίλοι. Και γιατί όχι... Να, από τη στιγμή που έχω κάνει και το μαγαζί εδώ πέρα, να μπορέσουν να έρθουν, να δουλέψουν και να ταξιδέψουν κιόλας, έτσι. Πώς είναι η ζωή στη Ζυρίχη? Φλάτ. Βλέπω εκεί σε κάτι λίμνες πάτε όταν κάνετε και ένα τυχάκι. Η ζωή στη Ζυρίχη είναι φλάτ γενικότερα. Δεν έχει συγκινήσεις και πράγματα τα οποία μπορούμε... να πούμε ότι είχαμε στην Ελλάδα και δεν μιλάω αν θα βγεις έξω. Η Ελβετία σαν Ελβετία είναι μια πολύ όμορφη χώρα, πολύ safe. Δηλαδή αφήνεις ξεκλείδωτα την πόρτα σου και ξέρεις ότι ποτέ δεν πρόκειται να σε κλέψει κανένας. Καλά, είναι τρελό, είναι συγκλονιστικό. Ναι, είναι, δηλαδή θα περάσει η γυναίκα σου ή η κοπέλα σου από το πάρκο 4 ώρα το βράδυ και δεν πρόκειται να την πειράξει κανένας. Είναι απίστευτο. Κατά τα άλλα, όπως όλες οι μεταναστεύσεις, νομίζω ότι είναι δύσκολο. Έτσι, δηλαδή, εγώ δεν μιλάω καν τη γλώσσα παρόλο που έχουν περάσει 6,5-7 χρόνια. Εντάξει, προχωράμε και βλέπουμε. Εντάξει, γενικότερα, ωραία είναι, οργανωμένα είναι, ως εκεί. Το στούντιό σου, το The Burning Eye Tattoo, που σχολιάζει ο Κόλ και ότι είναι μαγαζάρα. Όσα, για πες για την αγάπη σου για το μαγαζάκι αυτό το όμορφο, γιατί και εγώ το έχω δει, είναι πανέμορφο, ρε φίλε. Τίποτα, απλά δούλευα σε ένα άλλο στούντιο, δεν βγάλα μάκρη και πήρα την πρωτοβουλία να κάνω μια κίνηση. Εγώ μαζί με τη Ρένα, τη γυναίκα μου. Τώρα από εκεί και πέρα... Είμαστε και άλλα παιδιά, ο Ντέιν, ο Ηλίας, ο Ράμον, ένας μαθητής, οι guest που έρχονται. Και στην ουσία αυτό το οποίο εγώ ήθελα να κάνω ήταν να βγει κάτι πιο classic, πιο feeling περί του τατού και να έρθει ο κόσμος σε έναν χώρο ο οποίος είναι τατού.
όχι κλινική, όχι ψυχρό, όχι οτιδήποτε. Και έκανα το μαγαζί, έχει παντού κάδρα, γιατί πρέπει ο κόσμος να βλέπει τι είναι αυτό το οποίο κάνουμε, είτε του αρέσει είτε δεν του αρέσει, και να το κάνουμε να νιώθει άνετα. Δηλαδή να έρχεται και να κάνει ναι μεν το τατού του, αλλά στην ουσία κάνει μια ψυχοθεραπεία αυτές τις ώρες που περνάει μαζί σου. Είτε στα μιλάει γερμανικά, είτε μιλάει αγγλικά. Και παράλληλα στην ουσία να μπορέσεις να συνεχίσεις και να δουλέψεις πάνω σε αυτό το μοτίβο. Κάνοντας όσο πιο σωστά ποιοτική και καλή δουλειά, εξυπηρετώντας όσο πιο καλά τον πελάτη, να μην είναι σχροκερδής, να είσαι τίμιος απέναντί τους και όλο το υπόλοιπο. Φίλε, ελπίζω να μην χαρίζεις τις βαλβίδες ακόμα. Τι? Ελπίζω να μην χαρίζεις τις βαλβίδες ακόμα εκεί πέρα στο μαγαζί. Και να ήθελα, δεν μπορώ να το κάνω, γιατί αν τις χαρίσεις εδώ πέρα τις βαλβίδες, φίλε, με το κόστος ζωής που υπάρχει, άστο. Είσαι με το ένα πόδι στη φυλακή. όχι, νομίζω ότι συγκριτικά από αυτό που βλέπω ερχόμενος και στα άθροιστα του convention που γίνονται στην Αθήνα, στην Ελλάδα και γενικότερα παγκοσμίως πλέον είναι πάρα πολύ ψηλό το επίπεδο του τατού. Όπως έχει εξελιχθεί στο γραφίτι και από τα γράμματα και ένα χαρακτήρα έχει περάσει σε street art και όλες τις υπόλοιπες συνθέσεις που αποτυπώνονται στον τοίχο, το ίδιο πράγμα είναι και στο τάτου, έτσι. Είναι γι' αυτό μία μορφή τέχνης και βρίσκεις τα πάντα, όπως θα βρίσκεις πλέον και στο γκράφιτι, σαν μορφή τέχνης. Πολύ μεγάλος ανταγωνισμός, παγκόσμιος ανταγωνισμός. Εμείς είμαστε και στο κέντρο της Ευρώπης, οπότε μπορείς να πεις ότι ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγαλύτερος, γιατί έχεις πάρα πολύ κοντά σου άλλες χώρες που έχουν εξίσου πάρα πολύ καλούς artist. Βέβαια, το σήμερα αυτό που επικρατεί και καλός, κακός, είναι είμαι καλός στο Instagram, είμαι και καλός στα τουατζής. Οπότε έχω followers, άρα είμαι πάρα πολύ καλός. Κατάλαβες. Οπότε δεν είναι έτσι. Νομίζω ότι πρέπει να είσαι όσο πιο τίμιος γίνεται, όσο πιο σοβαρός γίνεται και να δίνεις στον πελάτη όσο πιο ποιοτική, καλή δουλειά που θα μείνει πάνω του για πάντα. Έτσι, τώρα το Instagram και όλα τα media είναι ένα εργαλείο που μας κάνει τη ζωή μας πιο εύκολα. Άλλη. Ή πιο δύσκολα. Όχι, πιο εύκολα γιατί δεν πληρώνεις. Είναι free. Οπότε έχεις την επιλογή, το κάνω ή δεν το κάνω. Καταλαβες. Οπότε αυτόματα, εφόσον έχεις την επιλογή, εσύ επιλέγεις να το κάνεις. Το κάνεις στην ουσία για να κάνεις τη ζωή σου πιο εύκολη. Και τη δουλειά σου πιο εύκολη και την προβολή σου πιο εύκολη, έτσι. Δεν σε αναγκάζει κανένας. Εντάξει, σε αναγκάζει στην ουσία ότι αν δεν το κάνεις, δεν θα έχεις τα αποτελέσματα που μπορεί να έχεις σήμερα. Αλλά ακόμα και μέσα από εκεί, εντάξει, δεν είναι. Νομίζω ότι έχει περάσει σε digital εποχή όλη η κατάσταση. Θέλοντας και μη, πρέπει να το κάνεις. Αν θες να προβληθείς, να δείξεις τη δουλειά σου και να μείνεις συνεργός. Δεν ξέρω εσύ αν συμφωνείς ή διαφωνείς αυτό. Συμφωνώ απόλυτα, συμφωνώ απόλυτα. Και τώρα μετά από αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, θα αλλάξει και γενικότερα η σχέση μας με την πραγματική, την αναλογική ζωή και την ψηφιακή. Δηλαδή, θα εξοικειωθούμε περισσότερο, ας πούμε, με όλα αυτά τα social media, με την επικοινωνία. Θα είναι πιο φυσιολογικό σε λίγο καιρό να μιλάς για graffiti με ένα insta-live όπως τώρα, παρά με ένα άραγμα κάπου, ξέρω εγώ. Θα γίνονται διαγωνισμοί, θα δείχνω την Battle of the Best, θα γίνονται μέσω insta-live, ξέρω εγώ. Ναι, βέβαια. Θα αλλάξουμε, Βασιλιάκο. Βέβαια, βέβαια, αυτό δεν είναι λόγω ηλικίας, ας πούμε, σε σχέση με τους πιο νέους. Αυτό είναι αποκοπή από την πραγματικότητα. Ζεις ένα τελείως reality κόσμο, έτσι. Πολύ καλό εργαλείο το ίντερνετ, αλλά ως εκεί. Δεν είναι για κάτι άλλο.
Είναι ένα εργαλείο που σου δίνεται. Τώρα οι προσωπικές και οι διαπροσωπικές σχέσεις πρέπει να υπάρχουν. Πράγμα το οποίο έχει χαθεί, έτσι. Οπότε δεν είμαι σίγουρος. Εντάξει, όπως το είπες ακριβώς, αυτό ήδη γίνεται. Δηλαδή δεν είμαι τόσο σίγουρος πόσο θα αλλάξει μετά από όλη αυτή την κρίση που βιώνουμε η όλη φάση, γιατί ήδη γίνεται. Καταλαβες. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό που κάνουμε θα το κάνουμε. Δηλαδή αυτό που κάνεις εσύ να ζωγραφίζεις, να διδάσκεις τα παιδάκια κτλ. Εγώ που κάνω τα του, εφόσον είναι βιοποριστικό το θέμα, πρέπει να το κάνουμε. Τώρα από εκεί και πέρα, αν θα μιλάμε live, εντάξει, αυτό μπορεί να σου στείλω και μήνυμα, παράδειγμα. Καταλαβαίνεις, το κάνουμε κιόλας, αλλά δεν ξέρω αν θα αλλάξει τόσο έντονα η όλη φάση, γιατί όλα αυτά που κάνουμε αυτή τη στιγμή υπάρχουν ήδη. Θα δούμε, θα δούμε. Όχι, το δυσάρεστο, θα συζητήσουμε γι' αυτό. Είναι πολύ περίεργο το όλο σκηνικό που βιώνουμε. Και με τι αποτελέσματα θα έχει από εκεί και πέρα, μετά για όλους μας, καταλαβες. Θα δείξει. Γι' αυτό θα συζητήσουμε στο επόμενο Insta Live μας, το επόμενο έτος, τη δεύτερη σεζόν. Λοιπόν, Γιάννη, φίλε, ωραία μας τα πες, ωραίες αφηγήσεις, ταξίδεψα τρελά. Το απόλαυσε και κόσμο στο καφενείο. Χθες μου στέλναν κάτι τύπη ότι γουστάρουν, το βάζουν σαν τηλεόραση και ζωγραφίζουν, σκιτσάρουν, ακούνε και σκιτσάρουν. Είναι πολύ καλή ερώτηση αυτή που έκανες, γιατί στην ουσία κρατάει κάπως, μπορείς να πεις, τα άτομα και τους ανθρώπους και αυτούς που γνωρίζονται και αυτούς που θέλουν να σε μάθουν, αν θέλουν να σε μάθουν, τους κρατάει ενεργούς εφόσον είμαστε κλεισμένοι μέσα στα σπίτια, έτσι. Δηλαδή είναι καταπληκτικό. Για να δούμε πόσο θα το συνεχίσω κι εγώ. Σίγουρα και την άλλη εβδομάδα και Δευτέρα θα συζητήσω με Billy G, με Smart. Γεια σου, πολλά πράγματα. Γεια σου, Billy. Είναι καταπληκτικό, είναι καταπληκτικό. Δηλαδή, το ότι αυτό που έχεις κάνει είναι καταπληκτικό. Εντάξει, έχει την πλάκα του. Θα μείνει και κάτι στο τέλος. Ναι, μια πρωτοβουλία πολύ όμορφη. Κοίτα, εγώ ούτως ή άλλως πάντα γούσταρα να διαβάζω συνεντεύξεις τρελά, τρελά, γούσταρα, πάρα πάρα πολύ. Μάλλον γιατί ήμουν και μόνος μου, ας πούμε, στο Ναύπλιο, μετά στο Βόλο δεν είχα και πολλούς ανθρώπους, οπότε προσπαθούσα να λύσω εμπειρία. Μου έχει μείνει αυτό, ας πούμε, και παρεμπιπτόντως, επειδή ο Σίμεκ έχει στείλει ένα thumbs up, πρώτη φορά που είπα θα πάρω μια συνέντευξη, είχα παλιά ένα blog και στείλα 10 ερωτήσεις στο Σίμεκ. Ναι, 10 ερωτήσεις. Σήμερα, ρε φίλε, και μου απάντησε ο Θεός. Ήταν η πρώτη μου εμπειρία σχετική. Και από τότε έχω κάνει και άλλα πράγματα, αλλά τώρα οι συγκυρίες βοηθούν και είναι πιο εύκολο το άραγμα για όλους μας και για μένα να ακούσω. Υπό ποιες άλλες συνθήκες θα αφιέρωνες, ρε φίλε, δύο ώρες? Κανένας μας δεν θα αφιέρωνε. Εντάξει, υπό όλες τις συνθήκες θα το έκανα. Respect σε σένα, λοιπόν, αλλά δεν είναι εύκολο για όλους πραγματικά. Εντάξει, εσύ σαν δημοσιογράφος, journalist που είσαι, ούτε καν, ούτε καν. RTM, θα ήταν πιο δύσκολο κάθε μέρα να κάνεις δύο ώρες την ημέρα, οπότε... Εντάξει. Λοιπόν, αυτά, τρελέ μου. Έγινε, Μανώλη. Χάρηκα, ελπίζω να τα πούμε... Τίποτα, ρε Πασκαλά. Ελπίζω... Σε τείχο ή θα εδώ πέρα και μπήρες μετά ή εύχομαι να γίνει μια φάση με τείχο. Τους έχω πρίξει και τους άλλους πάνω από πέρσι το καλοκαίρι, προσπαθώ να κάνουμε ένα γιακούζα meeting. Αλλά είναι αυτό που στέλνω. Έχουμε ένα chat. Στέλνω, ξέρω εγώ, παιδιά, 15, 18 Αυγούστου με 2 Σεπτέμβρη είμαι διαθέσιμος. Πείτε πότε μπορεί ο καθένας, λέει ο ένας. Εγώ τότε θα είμαι διακοπές με την κοπέλα του, με την κοπέλα μου. Ο άλλος λέει, εγώ έχω βαφτίσια και γάμο. Ο άλλος, α, τότε φεύγω για Βερολίνο. Ρε φίλε, και δεν βγαίνει άκρη. Παλεύουμε, παλεύουμε. Αλλά πιστεύω θα γίνει κάποια στιγμή. Εδώ σε μια ημερομηνία μετά από 3-4 μήνες. Οπότε να πεις, α, οκ, okay, έχω μια ημερομηνία μετά από 4 μήνες. Δεν είναι δικαιώστα. Πείτε κανένα να δώσει μείον.
Αν αλλάξουν τα πράγματα και καταφέρουμε μέχρι τέλη Αυγούστου, θα στείλω και θα στείλω και σε σένα να σκάσεις. Έγινε. Τέλεια. Σαλόνικα, Σαλόνικα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, καλό βράδυ. Τα φιλιά μου. Υπομονή σε όλους. Υπομονή, εννοείται. Έλα, τσάω.